Κύριε Τζορτζάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρόμαστε για τη συνομιλία αυτή, για την παραγωγή του podcast. Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Κατέχετε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θέλω να μου πείτε το σκοπό της, το ρόλο της και ποια η συνεισφορά της στην εξέλιξη της καινοτομίας στην Ελλάδα, το ζητούμενο. Πολύ καλά. Είναι δικιά μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας. Ειδικά μετά την επιτυχή έκβαση του InnoDays που έγινε από την περιφέρεια Κρήτης και θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αργότερα. Τώρα για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει μια, και μάλλον κάθε χώρα έχει μια αναπτυξιακή τράπεζα που η δουλειά της είναι να παρεμβαίνει όταν υπάρχει αυτό που λένε market failure, δηλαδή σημαίνει ότι η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Mm-hmm. Και μπορεί να παρεμβαίνει με διάφορα εργαλεία. Παράδειγμα, αν οι τράπεζες φοβούνται το ρίσκο και δεν είναι τα επιτόκια σχετικά υψηλά, η τράπεζα η δικιά μας μπορεί να παρέμβει, να δώσει εγγύηση στις τράπεζες, άρα να μειωθεί το ρίσκο των τραπεζών, άρα να είναι καλύτερα τα επιτόκια. Το ίδιο όσον αφορά τη διεύρυνση του bankability ουσιαστικά των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή πώς μπορούμε να διευρύνουμε τις εταιρείες που έχουν δικαίωμα στην τραπεζική χρηματοδότηση. Άρα ουσιαστικά σαν τράπεζα είμαστε B2B, δηλαδή είμαστε πίσω από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες και τις περιφερειακές, δηλαδή εννοώ τις συνεταιριστικές. Άρα συνεργαζόμαστε με το σύνολο του τραπεζικού τομέα και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία 3 χρόνια η τράπεζα έχει φτάσει σε επίπεδο δανειοδοτήσεων με συνεργασία με τις συστημικές τράπεζες τα 8,5 billion. Ο κόσμος θα έχει ακούσει τα ονόματα των προϊόντων που λέγονται DEPIC, που λέγονται Εξοικονομώ, που λέγονται... Όλα αυτά είναι προϊόντα που ουσιαστικά έρχεται η τράπεζα και εγκυοδοτεί είτε συνεπενδύει με τις εμπορικές τράπεζες. Είτε είναι συστημικές, είτε είναι συνεταιριστικές. Άρα ουσιαστικά η τράπεζα από τη μια πλευρά διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ, δηλαδή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί ναι. Χάνεστε. Ναι, λέω η τράπεζα από τη μια διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ ή αντίστοιχα διαχειρίζεται κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού, του δημοσίου του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Και με αυτό βγαίνει στην αγορά και κάνει όλα αυτά που είπα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι με το innovation, εκεί το δουλεύουμε σε 2 διαφορετικές κατηγορίες. Μία κατηγορία έχει να κάνει με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και μία άλλη υπηρεσία έχει να κάνει με μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Θα ξεκινήσω με τις χρηματοοικονομικές. Είναι τώρα και 2 μήνες που έχουμε στην αγορά ένα που το ονομάζουμε Innovation Loan. Το έχουν ουσιαστικά όλες οι τράπεζες και το έχουν στα υποκαταστήματά τους. Δηλαδή στο Ιγκρίτη, ας πούμε, η συνεταιριστική τράπεζα του Ηρακλείου, των Χανίων και όλες οι συστημικές τράπεζες που έρχεται και λέει τι, δίνει σε μια επιχείρηση 400.000 ευρώ για να κάνουν αυτό που λέγεται product innovation ή process innovation, δηλαδή εξυγχρονισμό προϊόντος ή εξυγχρονισμό διαδικασιών. Και ουσιαστικά αυτά τα 400.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 10 χρόνια με ένα προνομιακό επιτόκιο, θα έλεγα. Και ουσιαστικά το καινούριο που φέρνει αυτό το δάνειο είναι ότι αν στα 3 χρόνια που θα γίνει, τα πρώτα 2-3 χρόνια που θα γίνει η επένδυση, πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το ESG ή για το innovation, τότε το 20% του δανείου θα μετατραπεί σε grant, θα μετατραπεί σε επιδότηση. Άρα η εταιρεία δεν θα χρωστά 400.000, θα χρωστά 320. Αυτό πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο να κινητοποιήσουμε μόχλευση επί 4. Δηλαδή, κάθε εκατομμύριο που βάλαμε εγγύηση,
στην αγορά βγήκαν 4 εκατομμύρια. Και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην αύξηση της μόχλευσης και της χρηματοδότησης του κομμάτου του innovation. Παράλληλα, εκτός από αυτό, ετοιμάζουμε αρκετά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως έχει να κάνει με το patent fund, δηλαδή την πνευματική ιδιοκτησία και πώς θα μπορούσαμε να την χρηματοδοτήσουμε, το πώς θα μπορούσαν μελλοντικά οι επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να μπορέσουν να έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Θα μπορούσαμε να σκεφτάμε τώρα στο κομμάτι των μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά εκεί προσπαθούμε τι, προσπαθούμε να πουλήσουμε την τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές. Γιατί σε μια αγορά που υπάρχει ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και ανθρώπων, αν η κρίσιμη λέξη είναι η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή και η καινοτομία. Σωστό. Αν δεν είσαι καινοτόμος και ανταγωνιστικός, ουσιαστικά ούτε λεφτά μπορείς να προσελκύσεις και κατ' επέκταση οι καλοί άνθρωποι που θα έχεις θα φύγουν. Άρα είναι διπλή καταστροφή, γιατί όσο φεύγουν οι άνθρωποι, τόσο δεν μπορείς μετά να προσελκύσεις τα χρήματα και τα κεφάλαια που απαιτούνται. Άρα το κομμάτι καινοτομία νομίζω θα έπρεπε να είναι διαχρονικά το επιστέγασμα της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει την ανταγωνιστικότητα που θέλουμε στα ελληνικά προϊόντα. Και όταν λέω καινοτομία, δεν εννοώ απαραίτητα μόνο τεχνολογική καινοτομία, εννοώ παράδειγμα στο κομμάτι αγροδιατροφής, στο κομμάτι τουρισμού, στα κομμάτια όλα αυτά τα σύγχρονα, όλες αυτές τους τομείς δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας που θα μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό και πώς μετριέται αυτό, μετριέται με την αύξηση των εξαγωγών. Άρα, εκεί τι κάναμε τώρα, για να μπορέσουμε τις εταιρείες αυτές να τις διασυνδέσουμε με άλλες εταιρείες. Ξέρεις, όλοι μας χρησιμοποιούμε το Facebook για να μιλάμε μεταξύ μας σαν φυσικά πρόσωπα. Ναι, τα κοινωνικά δίκτυα, ναι. Ναι, ή χρησιμοποιούμε το LinkedIn για να επικοινωνούμε οι επαγγελματίες μεταξύ μας. Δεν υπήρχε κάτι που να μπορούν οι εταιρείες να μιλάνε μεταξύ τους. Mm-hmm. Και να λέει παράδειγμα μια εταιρεία, θέλω να αναπτύξω το εμπορικό μου δίκτυο στο εξωτερικό ή θέλω να βρω ένα στρατηγικό συνεργάτη από το εξωτερικό σε αυτούς τους τομείς ή θέλω να κάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και χρειάζομαι κεφάλαια για να κάνω αυτό το επενδυτικό πλάνο. Αυτό δεν υπήρχε και σε αυτό δούλεψε αρκετά η BPI France, που είναι η γαλλική επενδυτική τράπεζα, και ανέπτυξε ένα τέτοιο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης, αλλά των εταιριών. Σε αυτό το λογισμικό έχουμε μπει και εμείς και έχουμε χρησιμοποιήσει την ονοματοδοσία, θα έλεγα, InnoAgora, από το Innovation και το Αγορά. Άρα, αυτή τη στιγμή στο Ίνο Αγορά έχουν πει ήδη κάπου 600-620 επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, και το σύνολο όμως των επιχειρήσεων που είναι μέσα εκεί είναι 30.000, που είναι μέσα γαλλικές εταιρείες, που είναι μέσα βελγικές εταιρείες, που είναι μέσα εταιρείες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Άρα, εκεί μέσα τώρα τι κάνουμε, εκεί οργανώνουμε είτε σεμινάρια σε συγκεκριμένους τομείς που οι εταιρείες ενδιαφέρονται και θα θέλουν να μάθουν περισσότερα, ναι. Είτε ουσιαστικά οργανώνουμε αυτό που λέγονται pitch event, δηλαδή παρουσίαση της εταιρείας σε επενδυτές από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, που τους ενδιαφέρει να επενδύσουν σε μια καινούργια καινοτόμα επιχείρηση ή και παλιά που έχει όμως φιλοδοξία να είναι καινοτόμα. Αυτά τα pitch event, για να έχετε μια εικόνα, κάνουμε κάθε 3 μήνες ένα τέτοιο και ουσιαστικά έχουμε γύρω στο 50% ξένους επενδυτές, 50% Έλληνες επενδυτές που το παρακολουθούν. Άρα είναι μια σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης των εταιριών μεταξύ τους. Εκεί είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό είναι σε παραγωγή. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει και μια συνεργασία με το χρηματιστήριο του Shenzhen. Ναι. Γιατί έχουν και αυτοί εκεί ένα αντίστοιχο σύστημα που το λένε VNEX,
δικτύωση εταιριών και επίσημα μπορούμε πλέον μια ελληνική εταιρεία να έρθει και να πει ότι εγώ θέλω να αξιοποιήσω το κανάλι της Κίνας, γιατί εκεί θέλω να δραστηριοποιηθώ. Άρα να μπει στο VNext ή αντίστοιχα θέλω να αξιοποιήσω το κανάλι της Ευρώπης. Άρα θα μπει στο EuroQuit, έτσι ονομάζεται το Γάλλο. Αλλά το σημαντικό που θα πρέπει να θυμόμαστε σαν όνομα είναι το Ίνο Αγορά. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπαίνει η εταιρεία, είναι δωρεάν η εγγραφή της, δεν χρειάζεται να κάνει ότι να έχει κάποιο οποιοδήποτε μορφή κόστος και από εκεί πέρα μπαίνει και μπορεί να διαδικτυωθεί με άλλες εταιρείες αντίστοιχου κλάδου και μεγέθους με το δικό της. Αυτό είναι μια από τις προσπάθειες και ταυτόχρονα αυτό είναι σε πλήρη παραγωγή και ταυτόχρονα έχουμε δει το πώς λειτουργεί το SBA. Το SBA είναι στην Αμερική το Small Business Administration και προσπαθούμε μέσα από αυτό να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε με καινούργιες υπηρεσίες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που δίνουμε ή τις μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτό όμως που θα ήθελα να μείνει στο τέλος είναι ότι η αναπτυξιακή τράπεζα σε κάθε χώρα, σε κάθε ευρωπαϊκή ειδικά χώρα, είναι το βασικό εργαλείο που παίρνει την πολιτική από την εκάστοτε κυβέρνηση και ουσιαστικά σχεδιάζει και υλοποιεί τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Άρα η τράπεζα, η δικιά μας, δεν χαράσει πολιτική, υλοποιεί την πολιτική της όποιας κυβέρνησης. Της εκάστοτε κυβέρνησης. Της εκάστοτε κυβέρνησης που είναι στη χώρα. Πέστε μου, η αντεξιακή τράπεζα πώς έχει επενδύσει αντεξιακά στην Κρήτη, στην περιφέρεια της Κρήτης. Τι ενδιαφέρον υπάρχει από την επιχειρηματικότητα? Υπάρχει σημαντικό. Μπορώ να σας στείλω τον αριθμό, δεν τον έχω μπροστά. Ναι, έλα με μια εικόνα δώστε μου, συνοπτική. Ναι. Είναι σημαντικό, κοίταξε, νομίζω ότι πάει καλά, πάει καλύτερα από το αναλογούν GDP της σε επίπεδο χώρας, δηλαδή από τα 8,5 billion που συνολικά δοθήκαν στην Ελλάδα, ένα κομμάτι είναι στην Κρήτη. Και εκεί θέλουμε, εκεί είμαστε σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Παπαδαράκη, να δούμε, τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Παπαδαράκη, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε προϊόντα, ναι, ειδικά για την Κρήτη. Mm-hmm. Να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει το αντίστοιχο με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πήγε εκπληκτικά καλά. Δηλαδή, έβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάποια χρήματα, βάλαμε και εμείς κάποια άλλα και ουσιαστικά με αυτό δημιουργήσαμε ένα εγκυοδοτικό πρόγραμμα στοχευμένο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και εκεί πλέον οι επιχειρήσεις πηγαίνουν και αξιοποιούσαν αυτή την εγκυοδοσία για να πάρουν καλύτερα επιτόκια ή να μπορέσουν να πάρουν χρήματα και να έχουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης. Άρα θα είναι πολύ σημαντικό και στην Κρήτη να δούμε τέτοια πράγματα και πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στην υλοποίηση των πραγμάτων αυτών. Όπως παράδειγμα θα μπορούσε μελλοντικά, και αυτό συζητήθηκε μέσα στο Inno Days, να δημιουργηθούν κάποιοι accelerator. Accelerator τι σημαίνει? Accelerator σημαίνει ότι φέρνω μαζί μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά το κομμάτι της ελληνικής διασποράς. Και μέσα από αυτή τη μόχλευση, που δεν είναι απαραίτητο να είναι στον ίδιο φυσικό χώρο, τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας είδαμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε πολύ καλά από μακριά. Άρα θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δημιουργήσουμε τέτοιους accelerators στην Κρήτη μελλοντικά, ένα για το χώρο του τουρισμού, ένα για το χώρο της αγροδιατροφής, ένα για το χώρο του πολιτισμού. Δόξα τω Θεώ, στην Κρήτη υπάρχει άπλετο χώρος και ανθρώπους, γιατί και πανεπιστήμια έχουμε εκπληκτικά καλά και εταιρείες φυσικά έχουμε πολύ καλές και νομίζω και η διασπορά, η κριτική διασπορά είναι πανίσχυρη στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι, με τη συνδρομή και τη δικιά μας, όσο μπορούμε, να δημιουργήσει αυτό την έννοια του clustering. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, το κακό είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας.
Ναι. Και αυτό κάνει τι. Έχουμε μικρές επιχειρήσεις. Και οι μικρές αυτές επιχειρήσεις δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Στο εξωτερικό, ας πούμε, στην KFW, στη Γερμανία. Είδαμε ότι, ναι, και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά ουσιαστικά δημιουργούνται κλάστερ. Άρα είναι μια μεγάλη επιχείρηση και έχει δίπλα 20, 30, 50 μικρότερες επιχειρήσεις που κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο. Αυτό δυστυχώς ναι. δεν το έχουμε πετύχει στη χώρα. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο InnoDays από την περιφέρεια Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο και το ΙΤΕ. Να το πω εγώ πιο εκλαϊκευμένα, φεστιβάλ καινοτομίας που υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Και εκεί παρουσιάστηκε ό,τι πιο λαμπρό έχει να προσφέρει το νησί στον βαρισίμαντο κλάδο της προόδου, της καινοτομίας, της τεχνολογίας. Επισκεφθήκατε, βρεθήκατε εκεί. Ποιο ήταν, τι αποκομίσατε, κύριε Τζορτζάκη? Η δυναμική μας ποια είναι? Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο συνέδριο. Mm-hmm. Συζητήσαμε και κομμάτια μελλοντικής βελτίωσης, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης εκπληκτικά σημαντικό. Θεωρώ ότι ήταν όλες αυτές οι μικρές, μεγάλες εταιρείες σε διαφορετικούς τομείς πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως αυτό που θα πρέπει να προσελκύσουμε στην επόμενη InnoDays είναι να προσελκύσουμε λίγο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δηλαδή και το κομμάτι της διασποράς. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να συνδυάσουμε θεματικά InnoDays. Δηλαδή το InnoDays για τον τουρισμό, InnoDays για την αγροτική διατροφή. Αλλά οφείλω να πω ότι πραγματικά ήταν θετική έκπληξη, ήταν μια πολύ καλή μια πολύ καλά οργανωμένη δραστηριότητα και φεστιβάλ, όπως είπατε, και αξίζουν συγχαρητήρια και στον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Παπαδαράκη, αλλά και για όλους τους ανώνυμους εργαζόμενους της περιφέρειας που είμαι σίγουρος ότι καταβάλανε τεράστιες προσπάθειες για να υπάρξει αυτή η επιτυχία. Έχετε αφήσει στο πρόσφατο παρελθόν και επί χρόνια το αποτύπωμά σας στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας και σε λίγο θα το εξειδικεύσω, αλλά θέλω να μου πείτε το κομμάτι αυτό της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προδεύουμε καλά, μένουμε πίσω, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω ακόμα? Πού βρισκόμαστε? Μπορώ να πω ότι ουσιαστικά έχουν γίνει σημαντικές θετικές προσπάθειες και έχουν έρθει πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, όπως εμείς όμως τρέχουμε και οι άλλοι τρέχουν ακόμα γρηγορότερα. Άρα εμείς πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το βηματισμό μας προς την κατεύθυνση αυτή. Ήμουνα και για αρκετά χρόνια, για δύο θητείες αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΣΕΠΕ στην Αθήνα, που είναι εκεί το σύνολο. Σας χάνουμε πάλι λίγο, κύριε Δροζάκη, σας χάνουμε. Λέω, ήμουνα για δύο θητείες ναι. πρόεδρος του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών mm-hmm. Ελλάδας, mm-hmm. που εκεί είναι το σύνολο των επιχειρήσεων, είτε των τηλεπικοινωνιών, είτε των πληροφορικάριων. Ναι, ναι. Και ουσιαστικά εκεί έγινε μια εκπληκτική δουλειά σε συνεργασία με την Deloitte, και χαράξανε κάποιους άξονες στρατηγική και χρόνο με το χρόνο τώρα έχουν δημιουργήσει ένα άτυπο παρατηρητήριο που παρακολουθούν την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Τώρα, mm-hmm. υπάρχει ο δείκτης ο DESI που μας δείχνει 25η στις 27 θέσεις. Θεωρώ ότι αυτός ο δείκτης διαχρονικά και όχι μόνο τώρα αδικεί λίγο τη χώρα μας. Όχι ότι υπάρχει κάποια διεθνής προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας ή ότι ξέρεις, υπάρχει κακόβουλη διάθεση, κάθε άλλο. Ναι. Το πρόβλημα είναι εσωτερικά δικό μας. Δηλαδή δεν είμαστε οργανωμένοι αρκετά σαν χώρα να δίδουμε τα σωστά δεδομένα στους, ακριβώς στους οργανισμούς που κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις. Με αποτέλεσμα να αυτοματιγωνόμαστε λίγο. Να αδικούμαστε μόνοι μας, έτσι. Ναι, να αδικούμαστε μόνοι μας. Άρα, εγώ τι θα πού θέλω να καταλήξω σε αυτό. Ότι νομίζω ότι
στο κομμάτι, παράδειγμα, των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών του δημοσίου, το ζήσαμε όλοι μέσα στην περίοδο της πανδημίας, έγιναν σημαντικά βήματα από το σύστημα που έχει να κάνει με το μεταεμβολιασμό, σε όλα τα άλλα συστήματα που μπορούμε να κάνουμε το γνήσιο της υπογραφής χωρίς να χρειαστεί να πάμε πουθενά κτλ. Άρα έχει γίνει μια σημαντική δουλειά. Το μέλλον τώρα εκεί είναι δύο πράγματα. Ένα, να δούμε περισσότερο την απλοποίηση των διαδικασιών, γιατί ουσιαστικά πάντα έλεγα ότι η γραφειοκρατία είναι ακριβότερη και λιγότερο αποτελεσματική από τη γραφειοκρατία. Άρα η λύση δεν είναι η πληροφορική αυτή καθ' αυτή. Είναι ο συνδυασμός της πληροφορικής σαν εργαλείο για την απλοποίηση των διαδικασιών. Γιατί αν πας να, με συγχωρείς για την έκφραση, να μηχανογραφήσεις τον μπάχαλο, δεν θα βγάλεις άκρη. Θα συνεχίζει να είναι μπάχαλο και θα είναι και πιο μεγάλο. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι ένα κρίσιμο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια, και επίσης ένα άλλο είναι τα μεγάλα έργα της πληροφορικής του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα να εντατικοποιηθούν και να προχωρήσουν περισσότερο, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα. Δηλαδή όταν συζητάμε για το λογιστήρια, έχει προκηρυχθεί τώρα το ERP του ελληνικού δημοσίου, που έχει να κάνει με το κεντρικό λογιστήριο. Αυτό είχε γίνει πολλή δουλειά όταν εγώ ήμουν στην Υπουργός τότε το 2011. Mm-hmm. Δυστυχώς μετά το ξεχάσαμε, από το 2012 και μετά. Και ευτυχώς τώρα τα τελευταία 3 χρόνια ξανασηκώθηκε, έγινε καλύτερο, έγιναν βελτιώσεις σίγουρα μετά από 10 χρόνια. Και έχει προκηρυχθεί και νομίζω έχει κατοχυρωθεί ήδη. Αντίστοιχα πρέπει να κάνουμε σε άλλα συστήματα. Δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία που έχει 8 εκατομμύρια ανθρώπους, ναι, είναι αδιανόητο να δουλέψει αν δεν έχει το CRM. Αυτό θα πει το Customer Relation Management. Δηλαδή το πώς βλέπω τον κάθε ένα από τους ανθρώπους που παίρνει υπηρεσίες από μένα. Και πώς ενοποιώ τις υπηρεσίες αυτές. Δηλαδή πώς δημιουργώ ένα σημείο που ουσιαστικά ο πολίτης θα διαδρά και θα παίρνει το σύνολο των υπηρεσιών και όχι απαραίτητα αναγκαστικά να πηγαίνει σε κάθε χωριστή υπηρεσία. Άρα να είναι ευθύνη του κράτους η διάδραση των υπηρεσιών αυτών. Αυτά νομίζω είναι ορισμένα σημαντικά θέματα που πρέπει να δώσουμε έμφαση, και επίσης είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης των ανθρώπων. Δηλαδή, έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε ανθρώπους, προσελκύσαμε πολύ μεγάλες επενδύσεις, της Deloitte, της Pfizer και διάφορων άλλων εταιριών. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο, γιατί μας ανεβάζει και στο διεθνές στερέωμα σαν χώρα που μπορούμε να, και έχουμε ανθρώπους να υποστηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα εκεί τώρα είναι ότι ουσιαστικά σιγά σιγά αρχίζουμε να διαβλέπουμε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις επενδύσεις. Και αυτό θα είναι καταστροφικό. Γιατί όταν συζητάμε τώρα τη νέα εποχή, δεν είναι όπως ήταν παλιά που ήταν τα κτίρια, τα μηχανήματα κτλ. Τώρα είναι το ανθρώπινο μυαλό. Άρα αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε και να το πολλαπλασιάσουμε. Γιατί αυτό θα τραβήξει και άλλες επενδύσεις. Παράδειγμα, είναι φοβερά ανησυχητικό ότι στις σχολές πληροφορικής όλη την Ελλάδα, ναι, το 50% παίρνουν πτυχίο. Όταν το είδα αυτά νούμερο από τη μελέτη, έπαθα σοκ. Δηλαδή, είναι δυνατόν μόνο το 50%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πολλοί λόγοι που ο κόσμος, ένας λόγος είναι, χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση με εκπαιδευτικό προσωπικό, με μέσα, με τέτοια, τα πανεπιστήμια και οι σχολές αυτές για να βγάζουν ακόμα καλύτερος. Ο άλλος, όταν δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα, πώς να εκπαιδεύσει ένα αμφιθέατρο με 300 άτομα. Άρα ουσιαστικά εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα στη ροή. Δεύτερο, από ό,τι έχουμε δει και καταλάβει, είναι ότι ουσιαστικά πολλά παιδιά ακούνε το θέμα της ανεργίας στη χώρα, πανικοβάλλονται και ετοιμάζουν τα χαρτιά τους να φύγουν στο εξωτερικό. Αλλά στο κομμάτι της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, δόξα τω Θεώ, δηλαδή της τεχνολογίας, όχι μόνο έχουμε ανεργία, έχουμε έλλειψη ανθρώπων.
Οπότε εκεί πρέπει να δούμε ένα τρόπο πώς ένα γίνεται καλύτερα τα εργαστήρια και όλα τα κομμάτια των πανεπιστημίων να παράγουν ανθρώπους που να είναι και πιο κοντά στις ανάγκες της παραγωγής. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Κύριε Τζοζά, ναι, ναι. Ναι, το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε επανεκπαίδευση των ανθρώπων που, παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει μηχανική, που έχουν σπουδάσει μαθηματική, που έχουν σπουδάσει φυσική, που έχουν σπουδάσει βιολόγοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη σκέψη του μηχανικού. Άρα τι θέλω να πω, με μια εντατική εκπαίδευση ενός χρόνου, 1,5 χρόνου, θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες που αυτή τη στιγμή η διεθνή αγορά απαιτεί και να μπορούν πραγματικά να είναι πόλος έλξης διεθνών επενδύσεων στη χώρα μας. Άρα το κομμάτι προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού πρέπει να είναι κυρίαρχο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το momentum που σήμερα παρουσιάζεται. Παρακολουθούμε τις τελευταίες δεκαετίες την επιστημονική δουλειά που παράγει και το ερευνητικό έργο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το διδακτικό έργο που παράγουν τα επιστημονικά ιδρύματα, το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη, και αναρωτιέμαι, ενώ γίνεται τόσο πολύ καλή δουλειά που αναδεικνύεται και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, γιατί δεν δημιουργείται στην Ελλάδα ένα κέντρο αριστείας το οποίο, αν μου επιτρέψετε, θα τζιμπάει αυτούς τους ανθρώπους, θα τους ξεχωρίζει τους φοιτητές που έχουν μία έφεση στα ψηφιακά, στις ψηφιακές επιστήμες, έτσι ώστε να τους προωθεί προς την πρόοδο τους. Ουσιαστικά, από ό,τι ξέρω, έγινε μια προκήρυξη για 12 κέντρα ικανοτήτων. Ναι. Τα Competence Center, που το έκανε η Γενική Γραμματεία Έρευνα Τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Δεν είμαι σίγουρος αν στην Κρήτη υπήρξε. Λογικά θα υπήρξε. Τώρα, επειδή ο ίδιος είμαι παιδί του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου και των παλιών ΤΕΙ, γιατί υπήρξα και στα τρία, εργάστηκα και στα τρία αυτά ιδρύματα, νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει μια τεράστια δυναμική στο κομμάτι αυτό. Αυτό που μας έλειπε είναι το εξής. Αυτό που μας λείπει, μάλλον. Ενώ είμαστε εκπληκτικά καλοί στο να φέρουμε ανταγωνιστικά προγράμματα από την Ευρώπη, ναι, και έχουμε μερίδιο παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί σαν αριθμό ερευνητών ή καθηγητών κτλ. Δεν έχουμε καταφέρει να ενώσουμε αυτή την τεχνογνωσία και να την πολλιάσουνε, που λέμε στο χωριό μου, με την παραγωγή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Είναι τα παραδείγματα αυτά με τα accelerator, τους επιταχυτές που είπα προηγούμενα, θα μπορούσε να είναι ένα καλό αρχικό παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή πρέπει, ειδικά στην Κρήτη, να βρούμε τρόπο να φέρουμε κοντά τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις. Και να δουλέψουμε σε ένα στόχο αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κρητικού προϊόντος. Και μας λέτε η παραγόμενη καινοτομία, τεχνογνωσία, τεχνολογία από το ΙΤΕ, για παράδειγμα, να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία. Αυτό θέλετε, αυτό μου λέμε, λέτε. Αυτό που λέω, ναι, είναι ότι ουσιαστικά... Εκεί πάσχουμε. Ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα ότι δεν έχουμε παραγωγή ερευνητικής δουλειάς. Έχουμε. Έχουμε και πολύ καλή, γιατί ουσιαστικά οι ερευνητές μας ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κερδίζουν αρκετά ανταγωνιστικά βραβεία. Και βραβεία εννοώ και θεματοδοτήσεις και όλο αυτό. Το θέμα τώρα είναι αυτό πώς θα έρθει να ακουμπήσει τις ανάγκες της παραγωγής. Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εγώ η καταγωγή μου από τη Μεσαρά, από τη Μεσαρά Ηρακλείου, και έχουμε αρκετά προβλήματα με το νερό, με το χίλια δύο θέματα. Θα ήταν πολύ σημαντικό, παράδειγμα, εκεί να δημιουργηθούν αυτά που λένε Internet of Things, που ουσιαστικά είναι sensors που δίνουν την πληροφορία αν το χωράφι χρειάζεται πότισμα ή δεν χρειάζεται, αν η υγρασία
λιγότερο νερό. Θεωρώ δηλαδή ότι ουσιαστικά στην Ελλάδα γενικά και ειδικά στην Κρήτη, η παραγωγή που έχουμε αναστρέμα σαν αποδοτικότητα είναι, αν συγκριθούμε με την Ολλανδία και με το Ισραήλ, θα κλαίμε. Βέβαια, δεν φταίει ο κόσμος. Υπάρχουν 1000 πράγματα που πρέπει να γίνουν από πολλές πλευρές, αλλά ουσιαστικά είναι μονόδρομος να το πετύχουμε αυτό. Αν δεν το πετύχουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί δεν είναι όπως ήταν η παλιά εποχή που κλείναμε τα σύνορα και ό,τι παράγαμε, καταναλώναμε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν παράγουμε σωστά, θα έρθει η πατάτα της Αιγύπτου. Αν δεν κάνουμε κάτι καλό, θα έρθει από αλλού. Οπότε, το σημαντικό τώρα είναι εκεί, ότι αν δούμε, λέει, πολλές φορές συζητάμε για τις επενδύσεις και λέμε να γίνουν επενδύσεις στο αγροτικό, στον τουρισμό κτλ. Και αρχίζουμε να συζητάμε για το κόστος της εργασίας, που αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, η προσωπική μου εικόνα είναι ότι, και δεν είναι μόνο δικιά μου προσωπική εικόνα, επιβεβαιώνεται από μελέτες του ΟΣΑ, το που θα πω, είναι ουσιαστικά ότι σε πού γίνονται επενδύσεις, αν δούμε αυτή τη στιγμή τις επενδύσεις, αν το κριτήριο ήταν το φθηνό κόστος εργασίας, θα πηγαίναν όλες οι επενδύσεις στην Αφρική. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως ότι οι επενδύσεις γίνονται στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα που το κόστος εργασίας είναι πενταπλάσιο και δεκαπλάσιο από τις Αφρικές. Άρα γιατί γίνονται εκεί και δεν γίνονται στην Αφρική, γιατί ουσιαστικά λειτουργεί ένα κράτος που το κράτος δεν το λέω με τη στενή έννοια του όρου, το λέω με την διευρυμένη έννοια, από το εκπαιδευτικό σύστημα, την απονομή δικαιοσύνης, γενικά λειτουργούν σωστά οι θεσμοί. Άρα αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο που θα πρέπει να συζητηθεί και να βρούμε λύση. Γίνεται σημαντική βελτίωση, αλλά πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο πρωταθλητές για να μπορέσουμε να χάσουμε το χαμένο έδαφος που σαν χώρα έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Τζοσδάκη, είστε ικανοποιημένος με τον ψηφιακό εγγραμματισμό στην Ελλάδα? Τι εννοώ, πρέπει η ψηφιακή εκπαίδευση να ξεκινάει από τη δημοτική εκπαίδευση, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν γίνεται? Και αν συμφωνείτε με αυτό, ότι πρέπει να ξεκινάει από τη δημοτική εκπαίδευση από πολύ νωρίς στα παιδιά. Είμαι απόλυτα σύμφωνος και θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό πρέπει να είναι από τα πρώτα βήματα ενός παιδιού. Και παράδειγμα, πραγματικά κάθε φορά που συζητάμε για μεταρρύθμιση στον χώρο της παιδείας, συζητάμε περισσότερο για την ανώτατη εκπαίδευση. Θα έπρεπε η παιδεία να βγει εκτός κομματικού ανταγωνισμού και ουσιαστικά να ξεκινήσει η αναμόρφωση από τον νηπιαγωγείο. Γιατί στον νηπιαγωγείο θα μάθει το παιδί να συνεργάζεται με το διπλανό του. Στον νηπιαγωγείο θα μάθει να βοηθάει, την άμυλα, την ευγενή άμυλα. Αυτές είναι έννοιες που μαθαίνονται από τα παιδιά στις πολύ μικρές ηλικίες. Άρα δεν θα μαθευτεί αυτό στο πανεπιστήμιο. Οπότε ουσιαστικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι όλες αυτές οι δεξιότητες πρέπει να εντατικοποιηθούν και να γίνουν από τα πρώτα βήματα ενός παιδιού. Το κινητό είναι ένας μικρός υπολογιστής. Και δυστυχώς ως συσκευή απαγορεύεται από την εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Η προσωπική μου άποψη και όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο θεωρώ ότι είναι λάθος. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά ο υπολογιστής, πώς μας είχαν μάθει? Μας είχαν μάθει όλα τα χρόνια στο ένα βιβλίο, δηλαδή διαβάζαμε βυζαντινή ιστορία και έπρεπε να διαβάσουμε πολύ καλά το βιβλίο του σχολείου. Αυτό που δεν έχουμε καταφέρει είναι να αναπτύξουμε κριτική ικανότητα με το κρίμε γιώτα. Δηλαδή, να μπορούμε να διαβάσουμε 3 διαφορετικά βιβλία και μέσα από αυτό να διαμορφώσουμε πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Δηλαδή, αντί να δημιουργούμε παπαγάλους που όποιος αποστηθήσει καλύτερα το σχολείο
να δημιουργούμε νοήμονες ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να συνθέτουν και να παράγουν αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε ακόμα αρκετή δουλειά στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, αυτό το κινητό ή ο υπολογιστής, μα σε λίγο σε όλο τον κόσμο αρχίζει να πηγαίνουν στην εκπαίδευση one-to-one. Δηλαδή, το κάθε παιδί θα έχει ένα τάμπλετ μπροστά του, στο γραφείο, στο κρανίο του. Και γιατί πλέον ο νέος κόσμος πρέπει να μάθει την αναζήτηση της πληροφορίας, την αξιολόγηση της πληροφορίας. Παλιά έπρεπε να πας στη βιβλιοθήκη, να βρεις αυτή τη στιγμή, αν δεις στο Google, και εγώ το έκανα προηγούμενα και λέω, ρε παιδί μου, κινητά, τι κινητά υπάρχουν στην Ευρώπη, ποια είναι η τάση διεθνώς, ναι, στη χρήση των κινητών στο σχολείο, βλέπεις ένα θησαυρό γνώσεων. Βλέπεις και αρκετά σκουπίδια. Είναι αλήθεια. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι η δουλειά της εκπαίδευσης. Να μάθει τον άνθρωπο να συνθέτει και να δημιουργεί. Και να επιλέγει τη σωστή πληροφόρηση και να απορρίπτει την κακή πληροφόρηση. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα στους ακροατές μας ότι είστε ο ιδρυτής της Fortnet. Ως υπουργός είχατε δημιουργήσει το e-gov, το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο, αλλά και την διάβγεια. Για αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν τεράστια βήματα προόδου για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Ναι, τα επόμενα Ναι, ήταν σωστά τα πρώτα βήματα. Τα επόμενα, κύριε Τζορζάκη, τι περιμένουμε ψηφιακά, γιατί και το ΕΣΠΑ εκεί στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα κεφάλαια του, το 21-27. Ουσιαστικά το ΕΣΠΑ έχει τρεις κατευθυντήριες γραμμές. Το ένα είναι το green, το πράσινο, δηλαδή η ενεργειακή μετάβαση κτλ. Και το δεύτερο είναι, το δεύτερο σημαντικό είναι η ψηφιακή μετάβαση. Και τα δύο εξίσου σημαντικά. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ότι ουσιαστικά είναι κάτι που είναι το μέλλον. Και αυτό πρέπει να το... Νομίζω με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, είναι σημαντικό, νομίζω, συνεργασία. Αυτό που μας λείπει είναι οι δεξιότητες να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να μην κοιτάζουμε ανταγωνιστικά η μία επιχείρηση την άλλη με την κακή έννοια του όρου. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πλέον ο Γερμανός, είναι ο Γάλλος, είναι ο Αμερικάνος, είναι ο Κινέζος. Πώς θα μπορέσουμε να τους ανταμετωπίσουμε αυτούς? Μόνο αν δεν είναι λύση να πάμε σε φθηνή εργασία. Η λύση είναι να πάμε στην καινοτομία, να πάμε σε νέες παραγωγικές μεθόδους. Δεν είναι δυνατόν το Ισραήλ να έχει 30 ή 40 φορές παραπάνω αναστρέμα παραγωγή. Στην Ελλάδα. Και από την άλλη να έχουμε το Ινστιτούτο Ελέα στην Κρήτη, να έχουμε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, να έχουμε το ΙΤΕ, να έχουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία και αυτό το πράγμα να μην το έχουμε καταφέρει να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας. Κύριε Τζορζάκη, στο σημείο αυτό θα ήθελα θερμά, ολοκληρώσαμε τη συνέντευξή, να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε σε σχέση με την πραγματική οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες γύρω από αυτά και νομίζω ξανά συγχαρητήρια στην περιφέρεια της Κρήτης για το Inno Days. Θεωρώ ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται ένας θεσμός που θα πρέπει όμως να τον ενισχύσουμε και να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο. Αλλά η αρχή είναι το ίμιση του παντός και είχαμε μια καλή αρχή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριε Τζορζάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρόμαστε για τη συνομιλία αυτή, για την παραγωγή του podcast. Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Κατέχετε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.